το Υπουργείο και η Διοίκηση να βοηθήσει στο να λυθούν αυτά τα προβλήματα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση εκρηκτική, όπου οι συνάδελφοι που στηρίζουν χρόνια την εκπαίδευση και στην πλάτη τους λειτουργεί το σχολείο, καλούνται να απολογηθούν επειδή ακολουθούν μια απόφαση συνδικαλιστική της ΕΛΜΕ. Πρόκειται για μια απεργία αποχή καθόλου ανώμημη. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτή την απεργία αποχή. Έχουμε καταθέσει και το εξώδικο εδώ και πόσο καιρό. Δεν έχει προσβληθεί από κανένα δικαστήριο. Οι συνάδελφοι λοιπόν το μόνο που κάνουν ήταν να ακολουθήσουν την απόφαση της ΕΛΜΕ για την απεργία αποχή από τους μέτοχους συμφωνιστές, που είναι μια διαδικασία που εντάσσεται γενικά στην διαδικασία της αξιολόγησης. Ως κλάδος έχουμε εκφρασμένη άποψη για την αξιολόγηση. Λέμε ότι είναι μια διαδικασία που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και των συναδέλφων, που θα οδηγήσει σε κλείσιμο σχολείων, απαξίωση σχολικών ομάδων, και ήδη όλο αυτό το πράγμα το ζούμε στο πετσί μας με χίλιους τρόπους. Επειδή είμαστε άνθρωποι, επιστήμονες, γνωρίζουμε το αντικείμενό μας, είμαστε παιδαγωγοί, μας ενδιαφέρουν τα παιδιά, νοιαζόμαστε για το σχολείο και τη δημόσια εκπαίδευση, έχουμε πολύ διαφορετικά όνειρα για το πώς πρέπει να είναι αυτό το σχολείο. Και αυτά τα εκφράζουμε μέσα από τη συνδικαλιστική μας δράση και μέσα από τη συνδικαλιστική μας δράση. Επομένως, απαιτούμε να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε ότι όπως την ξεκινήσατε μπορείτε να τη σταματήσετε, εξάλλου δεν έχει καμία νομική υπόσταση. Είμαστε αποφασισμένοι, να ξέρετε, είμαστε εδώ, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα το αφήσουμε αυτό. Να προστατέψουμε τους συναδέλφους μας, να προστατέψουμε τις συνθήκες μέσα στο σχολείο και να προστατέψουμε γενικά τη δημόσια εκπαίδευση και τα παιδιά μας από όλο αυτό το τηλέλαγμα. Εσείς συνάδελφοι.